Πρόεδρο, καλημέρα. Καθίστε. Έχεις έρθει στο περίπτερο 12 της έκθεσης. Εδώ, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, έχουμε μαζέψει για πρώτη φορά στην Ελλάδα 120 startup εταιρείες κάτω από το ίδιο, κάτω από την ίδια στέγη. Μάλιστα, όπως είπες, τους φέραμε και με το τρένο. Είχαμε όλη την ευκαιρία να μιλήσουν μεταξύ τους τα παιδιά, να ανταλλάξουν ιδέες. Ήταν ένα πολύ ωραίο κλίμα. Αλλά επειδή εδώ είμαστε για να τους ακούσουμε, λέω να ξεκινήσουμε. Παναγιά. Η πρώτη μου εμπειρία με startup hub ήταν στο Παρίσι, όπου είχα πάει στο Station F. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, αν το ξέρετε αυτό. Εμείς δεν έχουμε καταφέρει να σας φτιάξουμε Station F, αλλά τουλάχιστον ένα τρένο βάλαμε για να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Αλλά νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια να επενδύσει η χώρα στη νεοφυή επιχειρηματικότητα και κυρίως να επενδύσει στις νέες ιδέες, στη δημιουργικότητα και στην καινοτομία, και να βρούμε τον τρόπο, μιας και βλέπω εδώ και τον πρόεδρο του επιμελητηρίου απέναντι, πώς η αγορά θα μπορέσει να πάρει την υπεραξία, όχι όμως χωρίς να δώσει σημασία σε αυτά τα νέα παιδιά, αναδεικνύοντας αυτά τα νέα παιδιά την επιχειρηματικότητά του. Την επιχειρηματικότητά τους είναι ένας μεγάλος στόχος όλος αυτός. Σημαντικός στόχος. Μιλάμε πολύ για νεοφυή επιχειρηματικότητα, για start-upers, για καινοτομία. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να κάνουμε 5 πράγματα σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν να μιλάμε μόνο. Πιστεύω ότι έχουμε αρχίσει να βάζουμε ένα λιθαράκι. Εγώ ήμουν πολύ ευχαριστημένος με την προσπάθεια που έγινε από το Υπουργείο Οικονομίας στον Αλέξη τον Χαρίτη, τώρα άλλαξε Υπουργείο βέβαια, νομίζω θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Κυρίως από το Fund of Funds, το Equifund, το ταμείο δηλαδή, όπου για πρώτη φορά ευρωπαϊκοί πόροι, όχι αμεληταίοι, γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ, υπάρχουν προκειμένου να κινητοποιήσουν και πόρους από την αγορά για να αναδείξουν καινοτόμες ιδέες, δημιουργικές ιδέες επιχειρηματικές και να τις παντρέψουν με την αγορά. Και φυσικά να κινητοποιήσουν ακόμα μεγαλύτερα ποσά. Αλλά και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις που νομίζω ότι έχουν πιάσει τόπο, όπως το Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ, ένα πρόγραμμα που έδωσε τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να ανανεώσουν τον εξοπλισμό τους. Νομίζω ότι η στροφή στις νέες τεχνολογίες, στην έρευνα, για πρώτη φορά και σε περίοδο κρίσης, είναι κάτι για το οποίο θεωρώ ότι είναι κατόρθωμα. Το 2015 αυξήσαμε τον προϋπολογισμό στο 1%. 1% είναι λίγο ακόμα για την έρευνα. Αλλά όσο θα ανεβαίνει το ΑΕΠ, αυτό θα είναι κάτι σημαντικό. Φτιάξαμε το ΕΛΙΔΕΚ, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, που χρηματοδοτεί υποτροφίες εκατοντάδων νέων ερευνητών στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν έχουμε κάνει όσα θα έπρεπε να έχουμε κάνει, όμως πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε εσάς, να ακούσουμε τις ιδέες σας, τις απόψεις σας, τις σκέψεις σας. Δεν κατάφερα να ταξιδέψω μαζί σας με το τρένο, αλλά πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να πάει τρένο είναι η ενίσχυση της καινοτομίας και των start-up στην Ελλάδα. Άκουσα πριν από λίγο, στο περίπτερο της τιμόμενης χώρας, ότι η Microsoft ξεκίνησε μια συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για να φτιαχτεί ένα hub καινοτομίας δίπλα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι όλα τα πανεπιστήμια της χώρας πρέπει να προσανατολιστούν σε αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής πρέπει να έχει ως πρώτη προτεραιότητα αυτό. Βλέπω απέναντί μου και τον πρόεδρο της ΔΕΘ, ο οποίος είναι άνθρωπος των νέων τεχνολογιών. Εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι μηχανικός απλά. Εγώ έμαθα να τους κάνω χρήση, αλλά εντάξει, ως εκεί. Λοιπόν, θέλω να σας ακούσω με περιέργεια και με, ας πω έτσι, ανυπομονησία. Ποιος θα πάρει πρώτο το λόγο? Α, εσύ. Θα ξεκινήσουμε, πρόεδρε, από τη Μαριάνθη, η οποία θα μας μιλήσει για το πώς η εταιρεία της βοηθά την ιατρική του μέλλοντος.
Είμαι η Μαριάνθη Λογοθέτη. Είμαι στην εταιρεία Ένιος, η οποία είναι εταιρεία ψηφιακής βιοτεχνολογίας και βιοπληροφορικής. Ουσιαστικά η εταιρεία εφαρμόζει τεχνολογίες για την ιατρική ακριβία, η οποία είναι η ιατρική του μέλλοντος, και έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα, η οποία ουσιαστικά είναι αυτοματοποιημένη πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων από DNA για την εξαγωγή βιοδεικτών, οι οποίοι είναι αξιοποιήσιμοι στη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών. Ουσιαστικά όλο αυτό το εγχείρημα βασίζεται στην ιατρική ακριβία, όπως ανέφερα προηγουμένως, η οποία έχει ως στόχο την ανάπτυξη θεραπείων, οι οποίες θα είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των ασθενών. Θα αφορούν το γενετικό υλικό του κάθε ασθενή. Ευχαριστούμε, Μαριάνθη. Όχι, η έδρα είναι στην Αθήνα, στην Καλλιθέα. Όχι, από την Αθήνα είμαι. Με το τρένο. Θα μας μιλήσει τώρα ο Βαγγέλης. Πρόεδρε, ο Βαγγέλης είναι 19 χρονών και θα μας πει για το πώς η εταιρεία του βοηθά στην ανάπτυξη εφαρμογών για τη γεωργία ακριβίας. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Βαγγέλης Καραθάνος και είμαι ιδρυτής της GeaBit. Φτιάχνουμε τεχνολογία που μπορεί να ξεκλειδώσει τη δυναμική της καλλιέργειας ενός αγρότη. Που αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αυξήσουμε τη σοδειά του μέχρι και 50% χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους, χημικά, ενέργεια και νερό. Πιο συγκεκριμένα, φτιάχνουμε αισθητήρες που καταγράφουν δεδομένα, τα κλιματολογικά δεδομένα της καλλιέργειας, καθώς και για την υγεία των φυτών και των δέντρων. Όλα αυτά τα αναλύουμε με τεχνητή νοημοσύνη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προβλέψουμε ασθένειες, να συμβουλέψουμε τον αγρότη για το πότισμα, να προβλέψουμε τον καιρό μόνο και μόνο για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια του αγρότη. Για να φανταστείτε λίγο πόσο σημαντική είναι η τεχνολογία που φτιάχνουμε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που χρησιμοποιείται έχουμε 30% αύξηση στη σοδειά κατά μέσο όρο στον πρώτο χρόνο στην κάθε καλλιέργεια. Χρησιμοποιείται σε καλλιέργεια στην Ελλάδα και έχουμε και ξεκινήσει και τεστάρισμα στην Ολλανδία πλέον, που συνεργαζόμαστε με κάποια πανεπιστήμια όπως το Πανεπιστήμιο του Βάγκνιγκεν. Έχει ξεκινήσει πιλωτικά ή έχει βγει στην αγορά? Έχει ξεκινήσει πιλωτικά. Έχουμε βραβευτεί αρκετές φορές. Όπως για παράδειγμα, έχουμε βραβευτεί από την Nissan, την εταιρεία παραγωγής αυτοκινήτων, σαν μία από τις startups που αλλάζουν τον κόσμο. Έχετε κάποια σχέση με το Πανεπιστήμιο της Αλίας? Όχι, καμία σχέση. Πού, στην Αθήνα είσαστε? Στα Τρίκαλα έχουμε έδρα. Ναι. Και εσύ είσαι σπουδαστής ή? Εγώ σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά ασχολούμαι κυρίως με τη στάρτα. Είμαι στους ηλεκτρολόγους. Αυτοί οι ηλεκτρολόγοι μας έχετε πάρει παραμάζω, Μαρό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Πόσα άτομα είστε που έχετε? Αυτή τη στιγμή είμαστε 2 full-time και έχουμε και κάποιους part-time που ασχολούνται σαν έρευνα, κυρίως σε πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Και χρηματοδότηση που έχετε βρει? Αυτή τη στιγμή, τώρα μόλις γύρισα από ταξίδι στο Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι υπερδύναμη στις startups, καθώς και στην έρευνα και στη γεωργία. Και έχουμε ήδη, μιλάμε με VCs και funds για να χρηματοδοτήσουμε και να κάνουμε περαιτέρω ανάπτυξη των συσκευών και της τεχνολογίας μας. Η ιδέα ποιανού ήταν? Δικιά μου. Δικιά σου? Ναι. Θα σας πω για ποιο λόγο. Ξέρω. Έχεις κάποια σχέση με αυτό? Δεν είμαστε αγρότες σαν οικογένεια, αλλά ο παππούς μου ξεκίνησε πριν 50 χρόνια μια επιχείρηση στα Τρίκαλα. Και ξέρω που πουλάμε φυτοφάρμακα, σπόρους και τέτοια πράγματα. Και ξέρω τι είναι. Και ζω σε μια αγροτική περιοχή, τα Τρίκαλα. Και ξέρω τι είναι να χάνεις τη σοδειά σου μέσα σε μια μέρα, μέσα σε μια νύχτα, να χάνεις τα πάντα και να μην έχεις αύριο τίποτα. Από μια στραβή καιρού. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να βοηθήσω τον αγρότη, να μπορέσει να έχει μια ασφάλεια, αυτό που λέμε παραγωγή χωρίς έννοιες. Να μην τον ενδιαφέρει αν θα βγει κάποια ασθένεια, γιατί εμείς μπορούμε να τις προβλέψουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε εχθρούς, μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Και το προϊόν που παράγεται είναι μικροτσίπς δηλαδή, είναι κάποια? Είναι αισθητήρες που κάποια είναι και πατενταρισμένες τεχνολογίας. Αλλά το κυρίως... Αισθητήρες που μπαίνουν δηλαδή? Στην καλλιέργεια, τοποθετούνται στα φυτά και γενικότερα για το κλίμα, αισθητήρες για τον αέρα, για το έδαφος. Ναι. Και αυτά αναλύουμε τα δεδομένα, εκεί είναι αυτό που μας κάνει διαφορετικούς από όλους τους άλλους. Αισθητήρες μπορεί να κάνει ο καθένας, αλλά ανάλυση δεν μπορεί να κάνει ο καθένας. Εμείς κάνουμε αυτή την ανάλυση για να μπορεί ο αγρότης να καταλάβει την καλλιέργειά του όσο το δυνατόν καλύτερα. Ο αγρότης του μέλλοντος μάλλον πρέπει να κυκλοφορεί με λάπτοπ. Ακριβώς.
ή με ένα smartphone που θα... Ένα smartphone έχουμε τόσο ή άλλως, αλλά όχι για αυτή τη χρήση. Μάλιστα. Wow. Ο Ιάκωβος θα μας πει πώς χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να καταλύσει το στρες. Καλημέρα σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Το στρες. Το στρες. Αλλά όπως είπατε, ηλεκτρολόγους παντού, έτσι και εγώ από το Πολυτεχνείο έχω τελειώσει ηλεκτρολόγους. Πάλι όλοι. Εντάξει, εγώ έχω και προσωπική εμπειρία με τους ηλεκτρολόγους. Ναι. Είναι ένα σύστημα, η εταιρεία ονομάζεται Άγο, ελληνικό όνομα. Επιδιώξαμε να έχουμε Άγο από τον καθοδηγό. Και είναι ένα σύστημα εικονικής πραγματικότητας που σκοπό είναι να θεραπεύσει τις ψυχικές ασθένειες. Τώρα έχουμε εστιάσει στις διαταραχές άγχους και έχουμε μάλιστα προς το παρόν, επειδή είμαστε από το εργαστήριο βιοιατρικής, όπως το ξέρετε από το Πολυτεχνείο, και έχουμε προς το παρόν κάνει δύο δημοσίευσεις και κάποιες κλινικές δοκιμές που σκοπό έχουμε να θεραπεύσουμε το άγχος συγκεκριμένα στην καθημερινότητα, όπως για παράδειγμα αγοραφοβία, κοινωνικές φοβίες. Τώρα με την κρίση υπήρχε τεράστια αύξηση άγχους και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Και το σύστημά μας είναι, πιστεύουμε, αποτελεσματικά τα 30% περισσότερο να θεραπευτεί. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να κλείσω με κάτι πιο προσωπικό. Γιατί είχε τύχει να πάω ένα ταξίδι στην Αμερική. Είχα γνωρίσει εξαιρετικούς καθηγητές και εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό εκεί πέρα. Ηλεκτρολόγος. Έχω τελειώσει... έχω πλέον κάνει αλλαγή στην νευροεπιστήμη, γιατί εκεί είναι σιγά σιγά το μέλλον. Και υπάρχει τεράστιο δυναμικό στο εξωτερικό και τεράστια εξαιρετική αστέρια Έλληνες που συνέχεια φεύγουν. Και άμα μπορούσε να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα εδώ πέρα στην Ελλάδα, θα μπορούσαν να γίνουν εξαιρετικά πράγματα εδώ και θα μπορούσαμε να είμαστε πρωτοπόροι που κάθε χρόνο φεύγουν. Για παράδειγμα, εγώ είχα πρόταση να φύγω του χρόνου. Και δεν θέλω ακόμα να φύγω. Θέλω εδώ να κάνω τη δουλειά μου, γιατί εδώ είναι πολύ ωραία και στο εξωτερικό θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Απλώς δεν μπορούν εύκολα. Από πού είχατε πρόταση, αν επιτρέπετε? Από το Stanford. Για διδακτορικό. Που μάλιστα, να είμαστε ειλικρινείς, και η ζωή εκεί πέρα δεν είναι καθόλου εύκολη. Γιατί σε πλήρωνε διδακτορικό 35.000 ευρώ, κάνεις εξαιρετική έρευνα, αλλά στέρια σε φοιτητές μου που έφυγαν πέρσι και πρόπερσι. Με 35.000 ευρώ δεν ζουν εύκολα. Δολάρια δεν ζουν εύκολα στην Αμερική. Και να είμαστε ειλικρινείς, τους εκμεταλλεύονται όχι με την κακή την έννοια, το θέλουν. Και παράγουν δουλειά σε εταιρείες στα πανεπιστήμια που κοστίζει πάρα πολύ περισσότερο από όσο πληρώνονται για να κάνουν αυτή την έρευνα. Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που θα μπορούσε να σε κρατήσει στην Ελλάδα? Εκτός από τον ερωτευτή, εσύ. Εννοείται. Όχι ακριβώς επενδύσεις. Εμένα δεν με νοιάζει να έχω χρήματα, γιατί αυτό που αναπτύξαμε ήταν πάρα πολύ δύσκολο με τίποτα χρήματα. Περισσότερο ευκαιρίες να μπει σε χώρους και να δουλέψει. Δηλαδή, με πολύ κόπο, για παράδειγμα, κάναμε κάποιες τεστ στο νοσοκομείο Κηφισιάς. Πιλότους. Αυτό είναι. Περισσότερο ευκαιρίες. Δηλαδή, στο εξωτερικό, για παράδειγμα, μπορεί να πεις: θέλω να κάνω ένα τεστ σε ένα μηχάνημα. Κατευθείαν το έχεις, εκείνη τη στιγμή το κάνεις. Αυτό είναι. Ευκαιρίες περισσότερο. Επειδή έχουμε μάθει να δουλεύουμε χωρίς πολλά χρήματα και, όπως λένε, άγονοι τόποι για να είναι τους πιο έξυπνους ανθρώπους. Κοιτάξτε, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ένα από τα πιο σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας είναι οι ψηλά εξειδικευμένοι και μορφωμένοι νέοι άνθρωποι. Ακριβώς. Δυστυχώς, αυτόν τον κόσμο, τις αρχές της δεκαετίας του 10, αρχίσαμε να τον χάνουμε μαζικά. Νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση όπου μπορούμε να αρχίσουμε να λέμε ότι αυτή η ροπή αντιστρέφεται. Δεν συζητώ για το πώς θα γυρίσουν πίσω, γιατί αυτό είναι μια πολύ δύσκολη και μεγάλη κουβέντα. Θέλουν όμως να γυρίσουν πίσω. Αυτό που συζητώ είναι πώς θα σταματήσει η διαρροή, πώς αρχικά θα σταματήσει η διαρροή και το πώς θα συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι το να επενδύσουμε στους νέους υψηλά εξειδικευμένους και μορφωμένους ανθρώπους είναι μια η πιο υψηλή ανταποδοτικότητα σε επένδυση που μπορεί να κάνεις σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, η ανταποδοτικότητα, αυτό που θα γυρίσει πίσω σύντομα, θα είναι πολλαπλάσιο των δαπανών που μπορεί να έχουμε το επόμενο διάστημα εμείς ως πολιτεία. Τώρα, αυτό που είπες, ευκαιρίες, είναι πολύ γενικό. Εντάξει, διότι πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με τη συγκυρία, το πώς, ας πούμε, θα μπορέσει μια ιδέα να έχει, εν πάση περιπτώσει, να έχει μια προοπτική, να τσουλήσει, πώς θα βρεθείς με ανθρώπους οι οποίοι θα εκτιμήσουν αυτή την ιδέα. Εγώ αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε
είναι να δώσουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε χώρους σε κάθε πανεπιστήμιο και σε κάθε πόλη, ακόμα και στις μικρότερες πόλεις, όπου θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα συνάντησης νέων ανθρώπων που θέλουν να έχουν ιδέες και θέλουν να ξεκινήσουν καινοτόμες ιδέες και επιχειρηματική δραστηριότητα με ανθρώπους της αγοράς και με άλλους νέους ανθρώπους, διότι και η συνάντηση μεταξύ σας μπορεί να δώσει συνέργειες και μια άλλη δυναμική. Αυτά τα hub δηλαδή, για τα οποία... Είμαστε στο ΘΕΑ, για παράδειγμα, έχουμε νικήσει το διαγωνισμό του το ΕΒΕΑ, το πρώτο βραβείο. Και αμέσως του ΕΒΕΑ ήρθαμε και εδώ πέρα, μάλιστα. Ναι. Και είναι και εξαιρετική. Πήγαμε στο Τελαβίβ και ήταν πάρα πολύ βοηθητικοί οι άνθρωποι στο ΕΒΕΑ. Όλοι υπεύθυνοι. Το Ισραήλ μπορεί να μας δώσει τεχνογνωσία. Ναι. Γιατί πράγματι έχουν επενδύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην καινοτομία και είναι η χώρα της καινοτομίας. Έχουν τεχνογνωσία την οποία μπορούν να μας τη μεταφέρουν. Αν μου επιτρέπετε, εδώ διαφωνήσω. Θεωρώ ότι μια χαρά τεχνογνωσία έχουμε και μπορούμε να τη χτίσουμε μόνοι μας χωρίς να την πάρουμε από έξω. Ορισμένες φορές μπορεί να πάρουμε την ιδέα για το πώς θα οργανώσουμε την αξιοποίηση τεχνογνωσίας. Αυτό σίγουρα. Σίγουρα μπορούμε να πάρουμε όλες τις στρατηγικές. Απλώς μπορούμε μια χαρά να δημιουργήσουμε ιδέες εδώ πέρα. Το άγχος θα μας το. Αμέ. Θα έρθω μια φορά να σας κάνω ένα τεστ, μια θεραπεία. Να το δείτε. Είμαι σίγουρος ότι θα έχετε πολύ. Καλησπέρα και από μένα, λίγο πιο χαμηλά. Λέγομαι Μαργαρίτα Ρουβά και εκπροσωπώ το brainy.gr. Είναι μία ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα, ένα σύστημα μελέτης στην ουσία, όπου υποστηρίζει τα παιδιά του γυμνασίου και του δημοτικού στο καθημερινό τους διάβασμα. Όλη η σχολική ύλη έχει αναπτυχθεί με γραφική απεικόνηση σε βίντεο. Και αυτό έχουμε δει ήδη στον πρώτο χρόνο λειτουργίας μας, ότι κινητοποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον των παιδιών και συγχρόνως αυξάνει και εκθετικά τη δυνατότητα που έχουν να κατανοήσουν έννοιες που είναι δύσκολες ακόμα. Εμείς είμαστε ένα στάδιο πιο πριν, απευθυνόμαστε στους πιο νέους ανθρώπους, στους πιο μικρούς σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά θεωρούμε ότι από εκεί μπαίνουν οι βάσεις. Και η εκπαίδευση και η παιδεία είναι ό,τι σημαντικότερο σε αυτόν τον τόπο και αν μπορούμε να τη βοηθήσουμε με την τεχνολογία που πρέπει να εκμεταλλευτούμε πλέον, γιατί βρισκόμαστε σε αυτόν τον αιώνα, να κάνουμε κάτι ώστε τα παιδιά ό,τι βοήθεια χρειάζονται να μπορούν να αυτονομούνται, να την κάνουν μόνα τους, να μην έχουν ανάγκη ούτε τους γονείς τους, οι οποίοι μπορεί είτε να μην μπορούν σωστά, είτε να μην έχουν το χρόνο. Και πάνω εκεί βασίστηκε αυτή η ιδέα. Και στην ιδέα του ότι πλέον φυσικά όλα τα κινητά, το tablet ή το laptop είναι οι προέκτες του χεριού των παιδιών. Άρα με ένα μέσο πιο οικείο σε αυτά προσπαθούμε να τους δώσουμε με μια ομάδα πολύ έμπειρων καθηγητών έναν νέο τρόπο παρουσίασης της δικής τους ύλης που καθημερινά αντιμετωπίζουν, αλλά με ένα πιο στοχευμένο και πιο σύγχρονο τρόπο, για να τους αυξάνει λίγο περισσότερο το ενδιαφέρον, να το κάνει πιο appealing, αν μπορώ να πω, το μάθημα και τη γνώση βασικά. Πόσα άτομα δραστηριοποιούνται σε αυτή την προσπάθεια? Κοιτάξτε, αυτή η προσπάθεια για να γίνει και να υλοποιηθεί είχε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, διότι είναι ένα σύνολο καθηγητών, ένα σύνολο animators, οι οποίοι κάναν την παραγωγή των βίντεο, αλλά αυτό αποτελεί το αρχικό στάδιο. Από εκεί και μετά, το σημαντικό σε αυτή την προσπάθεια είναι ότι θα έχει πολύ χαμηλό λειτουργικό κόστος, διότι διατίθεται είναι στο διαδίκτυο, άρα ναι μεν εμείς έχουμε και ένα support επιστημονικής ομάδας κάθε απόγευμα για τις απορίες των παιδιών, οι οποίες λύνονται αυτόματα διαδικτυακά, αλλά πέρα από αυτό μας επιτρέπει να έχουμε ένα πολύ χαμηλό συνδρομητικό κόστος, ούτως ώστε, γιατί και το λειτουργικό μας είναι χαμηλό πλέον, για να μπορεί κάθε παιδί να εκμεταλλευτεί αυτή τη δυνατότητα ή να του προσφέρουμε αυτή τη δυνατότητα. Να είστε καλά. Άλλος.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ενεργή παρουσία σας εδώ πέρα. Ονομάζομαι Νικόλας Σκαρλάτος, εκπροσωπώ την Park Guru. Τι? Την Park Guru. Η Park Guru είναι μια εταιρεία βιώσιμης κινητικότητας, Smart Mobility, όπου χρησιμοποιούμε τεχνολογίες blockchain και fintech. Είμαστε αναγκασμένοι να κινηθούμε στο εξωτερικό για δομές και λύσεις για τις τεχνολογίες αυτές και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Κάντο μου λίγο πιο λιανά αυτό. Θα το κάνω, θα το κάνω. Ουσιαστικά έχουμε φτιάξει μια εφαρμογή, φανταστείτε το Airbnb για το πάρκινγκ, όπου κάποιος μπορεί να βάλει τη θέση του για πάρκινγκ και να την νοικιάσει σε κάποιον άλλον. Για να γίνει όλο αυτό έχουμε δημιουργήσει ένα πορτοφόλι, ένα έξυπνο πορτοφόλι όπου... Να την νοικιάσει για λίγες ώρες δηλαδή. Ακριβώς. Έχουμε δημιουργήσει λοιπόν και ένα νόμισμα. Πραγματοποιήσαμε στις αρχές του χρόνου ένα initial coin offering, όπου εκδώσαμε το Gene Token, το νόμισμα το οποίο εξυπηρετεί όλο αυτό το οικοσύστημα το οποίο έχουμε φτιάξει. Και εκτός από ενοικίαση πάρκινγκ μπορεί να νοικιάσει και το ποδήλατο ή το... Δε, μπορεί αυτό το νόμισμα και το πορτοφόλι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα κομμάτια, δηλαδή, σε διάφορα κομμάτια της οικονομίας του αυτοκινήτου. Είτε το sharing economy ανάμεσα σε δύο ιδιώτες που θέλουν να κάνουν κάτι. Γενικά τα digital assets και τα κρυπτονομίσματα και οι τεχνολογίες που ακολουθούν αυτά τα assets είναι πρωτοποριακά αυτό το καιρό. Μερικές χώρες έχουν καταφέρει και έχουν αναπτύξει δομές και λύσεις για τις εταιρείες και πιστεύουμε πραγματικά στις τεχνολογίες αυτές και πιστεύουμε ότι θα μπορούσε η χώρα μας να δώσει λύσεις σε εταιρείες και σαν τη δική μας βέβαια, αλλά και σε εταιρείες του εξωτερικού να δημιουργήσουν αντίστοιχα προϊόντα και λύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς μέσα από το διαδίκτυο έχετε όλη την... Ναι, εμείς ουσιαστικά συνεργαζόμαστε με το blockchain, είμαστε πάνω στο Ethereum, όπου το νόμισμα μας είναι εκεί, αλλά η εφαρμογή μας είναι μια απλή εφαρμογή κινητού, ο οποίος μπορεί να την κατεβάσετε και τώρα, είναι το parkgene.io, okay. Όπου κατεβάζει κάποιος και βάζει δύο φωτογραφίες, βάζει τη θέση του και αυτόματα κάποιος... Εμείς θέλουμε να δώσουμε λύσεις για τις πόλεις όπου το πάρκινγκ είναι προβληματικό. Είναι και κοστοβόρο και χρονοβόρο, yeah. Και έτσι αυξάνουμε και τις θέσεις του πάρκινγκ, αλλά και την ταχύτητα του πάρκινγκ. Έχει κόσμο που το αξιοποιεί. Είμαστε δηλαδή πολύ καινούργοι. Το λανσάραμε ουσιαστικά, την εφαρμογή τη λανσάραμε το καλοκαίρι τώρα. Το νόμισμα το εκδώσαμε στις αρχές του χρόνου. Είμαστε στα πρώτα βήματα. Και φαντάζομαι απλά, Αθήνα δραστηριοποιήστε. Είναι παγκόσμιο το application, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Είναι worldwide, στοχεύουμε σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και έχουμε εκδώσει νόμισμα το οποίο ανακαλύπτει τις ανάγκες όλου του κόσμου. Γεια σας, ονομάζομαι Γραβασίλης Βασίλης, εκπροσωπώ την Envy Softworks. Είμαι από τους Σοφάδες Καρδίτσας. Γι' αυτό επέμεινα και τόσο. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι αναπτύσσουμε διαδραστικές εφαρμογές σε δύο βασικούς τομείς, κατά τη γνώμη μας, για την ανάπτυξη οποιοδήποτε χώρας, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Δουλεύουμε κυρίως με τεχνολογίες αιχμής όπως εικονική πραγματικότητα και υποαυξημένη πραγματικότητα και για το πόσο πιο απλά γίνεται, φτιάχνουμε παιχνίδια τα οποία να κάνουν πιο προσιτή και ευκολότερη είτε την εκπαίδευση είτε την επισκεψιμότητα σε χώρους πολιτισμού όπως μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους. Πώς είστε σε αυτή την προσπάθεια? Αυτή τη στιγμή είμαστε τέσσερις. Τέσσερις μόνιμοι και έχουμε αρκετούς περιφερειακούς. Είστε όλοι από τις Σοφάδες? Όχι, μόνο εγώ από τις Σοφάδες. Η έδρα μας είναι στην Πάτρα. Απάτρα. Ναι. Εσύ έχεις σπουδάσει εκεί, στην Πάτρα? Μηχανικός υπολογιστών στην Πάτρα. Στην Πάτρα, ε. Τι θα γίνει, ρε παιδί μου, μόνο οι μηχανικοί βγάζουν ιδέες τελικά σε αυτόν τον τόπο, έτσι. Για τον τουρισμό. Στην Αθήνα? Ναι, ναι. Για να δώσω το μικρόφωνο. Και εμείς, η ομάδα μας, οι περισσότεροι είναι ηλεκτρολόγοι. Εγώ είμαι χημικός μηχανικός, αλλά από το Μετσόβιο και εμείς ξεκινήσαμε. Και είμαστε το Ferry Hopper και προσπαθούμε για τον τουρισμό. Είναι βεντάλια για το άγχος κιόλας. Βοηθάει, άμα χρειαστεί. Πού είναι η Έλενα, έφυγε? Πού χρειαζόταν βεντάλια? Να περάσει από το περίπτερό μας να πάρει βεντάλια. Για πες μας γι' αυτό. Εμείς ασχολούμαστε με τον τουρισμό και συγκεκριμένα με τα νησιά.
της Ελλάδας έχουμε αναπτύξει μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου συνδέουμε νησιά μεταξύ τους που δεν συνδέονται με απευθείας δρομολόγια. Έχουμε συνδυάσει δηλαδή διαφορετικούς παρόχους, διαφορετικές ακτοπλοϊκές εταιρείες και έχουμε φτιάξει αλγόριθμο ο οποίος κάνει εύκολο σε κάθε τουρίστα και ειδικά στους ξένους να καταφέρουν να φτάσουν στον προορισμό που θέλουν. Application δηλαδή, το οποίο. Δεν είναι ακόμα application, αλλά είναι στον υπολογιστή και είναι και mobile friendly. Και χωρίς κανένα πλέον κόστος μπορούν να κλείσουν το εισιτήριό τους σε 4 μόνο κλικ και έχουμε βοηθήσει πάρα πολλούς ξένους να επισκεφτούν την Ελλάδα με πιο εύκολο τρόπο. Αυτό είναι φοβερό, ρε. Ναι. Πού είναι η κουντουρά να... Μπράβο, ρε παιδιά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Για να ακούσεις και να κλείσουμε. Χαίρετε, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Χαιρόμαστε πολύ που είσαστε εδώ πέρα. Εσείς δεν ήρθατε με το τρένο. Εγώ ήμουν εδώ πέρα με ανοιχτές τις αγκάλες για να τους επιδεχτούμε όλους αυτούς. Είμαι η Σουζάνα, είμαι από την Greek Addict. Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο του τουρισμού. Βοηθάμε τους μικρούς επιχειρηματίες του τουρισμού να αυξήσουν τα έσοδά τους. Ωστόσο, αυτό που θα ήθελα να θίξω εδώ πέρα είναι δώστε λίγη προσοχή στη Θεσσαλονίκη και στη startup της Θεσσαλονίκης. Κατεβαίνω κάθε φορά στην Αθήνα και είναι μια όαση για τους startup. Υπάρχουν τα πάντα, όλες οι δομές, όλα τα funds. Εμείς εδώ πέρα γιατί είμαστε τόσο αδικημένοι? Co-capital δεν είμαστε? Αν και η Θεσσαλονίκη είναι πρωτοπόρος πόλης στις νέες τεχνολογίες. Ναι. Υπάρχει ένα μεγαλόπνο σχέδιο. Θα το σκεφτούμε να το προχωρήσουμε που αφορά τη δημιουργία ενός μεγάλου χώρου που υπάρχει δίπλα στο αεροδρόμιο της Μίκρας. Το Thes Tech είναι μια ιδέα που μας έχουν στείλει εδώ και καιρό. Δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι όπως μας την έχουν στείλει, αλλά αυτό που σκεφτόμαστε είναι να προχωρήσει το ελληνικό δημόσιο στην παραχώρηση, το ΤΑΙΠΕΘ, στην παραχώρηση του χώρου αυτού και μετά να κάνουμε ένα διαγωνισμό ώστε να προσκληθούν όσοι επιχειρηματίες θα θέλουν να επενδύσουν σε αυτή την ιδέα, να φτιαχτεί ένα μεγάλο hub. Σε αυτό πρέπει όμως να κινητοποιήσουμε και το Πανεπιστήμιο της πόλης και, εν πάση περιπτώσει, οποιονδήποτε θα ήθελε οι μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους να επενδύσουν στην καινοτομία, στις νέες ιδέες και στην startup, στην νεοφυή επιχειρηματικότητα. Εγώ πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες, γιατί έχει και μια κουλτούρα που μπορεί να δώσει όθηση στην νεοφυή επιχειρηματικότητα. Αλλά, αν θες τη γνώμη μου, το σχέδιό μας, το όραμά μας πρέπει να είναι σε κάθε πόλη, τουλάχιστον σε κάθε πόλη που έχει πανεπιστήμιο, να μπορέσουμε να στήσουμε δίπλα θερμοκοιτίδες νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Ναι, αυτό λέω. Δώστε το μικρόφωνο, δεν ακούγεται. Παλιά λέγαμε κάθε πόλη. Και τα παιδιά. Παλιά λέγαμε κάθε πόλη και γήπεδο. Τώρα πρέπει να λέμε αυτό που λες. Κάθε πόλη και θερμοκηπίδα. Λοιπόν, εγώ εύχομαι του χρόνου να μην σας χωράει το τρένο για την 84η. Και το τρένο που θα έρθει του χρόνου, που μάλιστα του χρόνου θα έχουμε και το βέλος που θα είναι 3 ώρες και 1/4 η Θεσσαλονίκη, να φτάσει σε ένα σταθμό που θα υπάρχουν πολλοί άλλοι νέοι ή μεγαλύτερης ηλικία άνθρωποι με ιδέες, όρεξη, ορμή, ενθουσιασμό, δημιουργικότητα για να δώσουν όθηση στην ελληνική οικονομία και να δώσουμε τις προϋποθέσεις, τα μυαλά, τα σημαντικά μυαλά του τόπου μας να μείνουν εδώ. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Καλή δύναμη.